Ο προπονητής του Ήβρος, ο Γιώργος Νικολάου, μαζί μας. Coach, η ομάδα προσπάθησε. Ήταν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα θέλατε. Προφανώς ξέφυγε το σκορ, βρεθήκατε να κυνηγάτε. Πώς το είδατε εσείς το μάτς? Ο δεύτερος τελικός του προαθλήματος ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι παίζονταν ποντό. Τρίτο δεκάλεπτο μας έλειψε η συγκέντρωση. Και λίγο η πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας ξέφυγε ο Απόλλωνας και όπως καταλαβαίνετε με έναν Απόλλωνα και έναν Μπόμπι, ο άνθρωπος που είναι παιχταράς είναι σε άλλο επίπεδο για τα δεδομένα της Κύπρου. Δεν καταφέραμε να καλύψουμε τη διαφορά. Πολλά συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Έκανε τεράστια προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες δύο ομάδες, τους Rollers Λευκοσίας και τον Απόπ Πάφου. Κάνουμε ένα λειτουργήμα εμείς εδώ σε αυτόν τον αγωνιστικό πρωτάθλημα. Τέσσερις ομάδες, άτομα με αναπηρίες, με κινητικά προβλήματα. Βλέπετε, τους δίνουμε χαρές, τους δίνουμε να αγωνίζονται, να νιώθουν και είναι ισότιμοι μαζί με τους αρτιμελείς αθλητές. Πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και θα τα πούμε του χρόνου στο πρωτάθλημα. Για το κύπελο. Κύπελο. Οποιοςδήποτε αντίπαλος και να κληρωθεί μαζί μας, δεν το φοβόμαστε. Είδατε ότι η ομάδα μας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μας λείπει λίγο η συγκέντρωση να το δουλέψουμε. Και ο καλύτερος να περάσει στον τελικό, να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας κυπέλλου που γίνεται κάθε χρόνο και ο καλύτερος να το σηκώσει και το κύπελλο. Πολλά συγχαρητήρια και στις τέσσερις ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.